Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου για την 14η συνολικά του πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η Νέα Ιωνία υποδέχεται την ομάδα του Κισαμικού. Η Νέα Ιωνία σήμερα που θέλει απαραίτητα την νίκη για να υπερασπιστεί τον παράγοντα έδρα. Η Νέα Ιωνία παρά τις σημαντικές απουσίες που έχει υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να φτάσει την νίκη. Με τις κίτρινες ριγέ εμφανίσει η Νέα Ιωνία, με τις λευκές εμφανίσει η ομάδα του Κισαμικού, το χειροκρότημα από την εξέδρα για τους παίκτες Νέας Ιωνίας. Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που είχε ο Τάσος Καραγιάννης, με αποτέλεσμα να ξεκινά τον αγώνα βασικό σήμερα Κωστάκης Βοκατσάς. Οι απουσίες για τη Νέα Ιωνία, να πούμε σήμερα, ο τραυματίας Σταμπούλογλου μαζί με τον Τάσο Καραγιάννη που σας αναφέραμε, ο στρατευμένος Φώτης Νταϊφώτης που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια, καθώς και ο τιμωρημένος Παναγιωτόπουλος που απουσιάζει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Γιάννη τον Τάπρατζη στην τεχνική ηγεσία εδώ και λίγο διάστημα θα ξεκινήσει τον αγώνα με τον Καπούτακλη κατά την εστία, Δημιόγκα δεξιά, Ρόπα αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σπαγής και Αχμέτ, αμυντικός μέσος ο Τύρπος, Καραχάλιος Παναγιώτης, Μπάρκογλου Γιώργος και Νησαριώτης Θοδωρής θα είναι στις τρεις θέσεις επίδεσης. Ο Γιάννης ο Τύρπος, αμυντικός μέσος, με τον Κώστα τον Βογατσάς στο χώρο του κέντρου, καθώς επίσης και τον Αλέξανδρο τον Καραχάλιο. Ο Κισαμικός που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με προπονητή κύριο Μπαξεβάνο, θα ξεκινήσει με Λαζαρίδη, Φραγκουλάκη, Θωμά Βλάχο, Τζανί, Κυπτίου, Κότσια, Τερκέζο, Σουμπατσάκη, Μπερνιδάκη, Μποτονάκη και Πασκιαλή, φίλες και φίλοι. Το οποίο θα πρέπει να προσέχουν στα στημένα οι γηπεδούχοι. Εκτελείται ο Καπούτακλης εντυπωσιακά, θα πέσει στην αριστερή του γωνία. Ο Καπούτακλης έκαμε, θα βγει μια σέντρα επικίνδυνη, παρά θα φύγει από τα καρέ των γηπεδούχων. Ένα σουτ πολύ μακρινό. Ο Κώστος Καπούτακλης δεν έχει πρόβλημα. Η παλιά που έγινε το λάθος. Θα πρέπει να προσέξουν στις πάσες που κάνουν οι παίκτες της Νέας Ιωνίας. Η μπάλα πρέπει να φύγει τώρα. Εδώ υπάρχει η μπάλα τώρα από τα δεξιά στον Παναγιώτο Καραχάλιο που κάνει την προσπίση, βγάζει και την σέντρα κεφαλιά που έγινε, φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο τον Μπάρκογλου. Γιώργο τον Μπάρκογλου ψάχνει μια βοήθεια, ένα στήριγμα, έκανε μια έξοχη πάσα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ υπάρχει υπόδειξη offset και ενώ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Θοδωρής ο Νησαριώτης, μια ώρα έρχεται για να κερδίσει την μπάλα για την ομάδα της Νέας Ιωνίας ο Γιάννης ο Τύρπος. Ο Βοκατσάς κερδίζει τη μονομαχία, θα περάσει την παλιά και τον Παναγιώτο Καραχάλιο. Αν καταφέρει να κάνει την πάσα, να είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν και η σέντρα, η μπάλα όχι πάνω στη γραμμή, φίλες και φίλοι. Καλύτερη επιλογή και να είναι το λεπτό αυτό που η Νέα Ιωνία θα καταφέρει να πετύχει και τον κόλλο. Ο Ρόπας το εκτελεί και η μπάλα θα πάει out, απίθανη φάση, φίλες και φίλοι. Με την καρφωτή κεφαλιά από τον Γιάννη τον Τύρπο που τις νεατότητες να κάνει την αντεπίδεσή της με το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου από σήμερα δηλαδή και να βάζει σιγά σιγά τα θεμέλια για να είναι και παλιά πάσα πολύ έξυπνη. Να είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να δούμε το σουτ κύπαλε στα δίκτυα, το γκολ στα δίκτυα, φίλες και φίλοι. Η κολάρα από τον Παναγιώτο Καραχάλιο, η κολάρα, φίλες και φίλοι, από τον Παναγιώτο Καραχάλιο, ένα καταπληκτικό αριστερό βολέ, φίλες και φίλοι. Θα βγει μια σέντρα τώρα από τον Κυπτίου. Εξαιρετική η ενέργεια και πάλι από τον Κωνσταντίνο τον Καπούτη. Μπαρα θα περάσει κεφαλιά, πάσα, να τώρα είναι η Ιωνία. Με την πάσα του Μπάρκου για τον Χλωρό, ο Χλωρός τρέχει. Μπορεί να πιέσει το λάθος που έγινε, φίλες και φίλοι. Το λάθος ξανά από τον Τζανί. Αυτό που σας λέγαμε, αν πιέσει με Κώστα τον Βογατσά, πολύ όμορφη παλιά του Βογατσά, για τον Αλέξανδρο Δημιόγκα που έχει χώρα από τη δεξιά πλευρά. Πολύ καλή ενέργεια από τον Δημιόγκα, ο οποίος θα βγάλει και τη σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Την μπάλα στα... Όχι, αυτή ήταν η ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η ευκαιρία από τον... από τον Γιώργο τον Μπάρκολ, η μπάλα που βρήκε το δοκάπα. Έχει την εμπειρία, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σφαγή που θα διώξει. Πολύ όμορφα μπακ με την εμπειρία του, κέρδισε την μπάλα, τη δίνει στον Βογατσά. Βογατσάς πρέπει να περάσει την μπάλα. Θα δούμε τώρα την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν μπορέσει ο Γιάννης ο Χλωρός να πρέπει να τσιμπήσει την μπάλα από τον Λαζαρίδη. Πιέζουν οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Τώρα γυρίζει πίσω στην άμυνα του Λαζαρίδης.
αλλά θα πρέπει να πιέσουν τώρα οι γηπεδούχοι να μην γίνει η προσπάθεια αυτή από τους παίκτες του Κισαμικού. Μια σέντρα που θα βγει, δεν θα πρέπει να γίνει το σουτ τώρα, η μπάλα. Δεν υπάρχει offside, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει offside, έγινε το goal, δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες Νέας Ιωνίας από την άμυνά τους που περνούν. Ο Λότας εκτελεί, μπάλα θα φύγει μακριά από την εστία του Κωνσταντίνου του Καβούταγλη, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μια που έγινε πολύ επικίνδυνη, δεν πρέπει να βγει σέντρα τώρα. Ο Σπαγής έκλεισε τους χώρους, η μπάλα γύρισε πίσω στον Κυπτίου. Σέντρα παράλληλα. Εντυπωσιακός ο Κωνσταντίνος ο Καπούταγλης. Σε γνώριμα αλλημέρια. Να η μπάλα στον Καπούταγλη τον Κωνσταντίνο. Που στα κάνει και το βολέ. Να και παλιά πάσε να δούμε τώρα να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Χλωρός η ευκαιρία για την Αιωνία. Να δούμε αν μπορεί να κερδίσει κάτι. Πολύ καλή ενέργεια από τον Χλωρό. Ένα συναντίον όλων θα λέγαμε. Δεν είχε τις βοήθειες που ήθελε. Η σέντρα που θα βγει. Η κεφαλιά και η μπάλα. Φίλες και φίλοι. Απίθανη ευκαιρία με την καρπονή κεφαλιά. Από τον Ενισαριό του φίλες και φίλοι. Και εδώ η κυρία Λαμπαδαρίου που θα πάει στο Γιάννη τον Χλωρό για να βγάλει την κίτρινη κάρτα. Προφανώς γιατί ο Γιάννης ο Χλωρός διαμαρτύρηκε στο βοηθό για τη σημαία που σημαίνει να πούμε τίποτα παραπάνω. Ένα φάουλ πολύ καλό και η μπάλα, να δούμε τελικά ο Λαζαρίδης θα μπλοκάρει την μπάλα, φίλες και φίλοι. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Αλέξανδρο Καραχάλη. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται, η μπάλα θα φύγει από τα καρέ, λέγαμε η μπάλα στα πλάγια. Ο Βρυσιμίτης ο οποίος θα πάει άτσαλα στον αντιπαλό και μόλις τώρα θα στηρίξει για τελευταία φορά τον αγώνα. Εδώ υπάρχει εκνευρισμός. Στο βάθος είδαμε τον Φραγκουλάκη εκνευρισμένο. Πήγανε κάποιοι ψυχραιμότεροι για να ερεμήσουν την κατάσταση. Ένα αποτέλεσμα που δεν ευνοεί την Νέα Ιωνία, που είχε τις ευκαιρίες. Δεν κατάφερε όμως να φτάσει στη νίκη έχοντας σημαντικές απουσίες σήμερα. Νέα Ιωνία, αν βγάλει το ίδιο πάθος και στα επόμενα παιχνίδια, αρχίζει γενομένης με το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό, δεν έχει να φοβάται τίποτα, μόνο το κακό εαυτό της.